η οικοδομή και πρέπει λοιπόν να μένουμε εκεί, αλλά όταν τελειώσει ο σεισμός πρέπει απαραίτητα να φύγουμε, διότι το πιο πιθανό μετά από 4-5 λεπτά να επακολουθήσει. Πάντως λέτε κάτω από βαριά, από γερά έπιπλα. Ακριβώς. Όσους έχουμε διασώσει, όταν πέσει πλάκα, όσους έχουμε να διασώσει, κάνει γωνία, έχουν βρεθεί κάτω από γερά έπιπλα. Αυτό γνωρίζω εγώ με την εμπειρία μου τόσα χρόνια. Και είναι εμπειρία την οποία πρέπει να την συμμεριζόμαστε. Θέλω να γυρίσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, 12 περίπου μέρες πίσω, όταν πληροφορηθήκατε και εσείς αμέσως ότι ο σεισμός είναι καταστροφικός. Πώς το πληροφορηθήκατε και ποιες ήταν οι πρώτες ενέργειες? Κοιτάξτε, εκείνη τη στιγμή είμαστε στο αρχηγείο, είχαμε μια εκδήλωση, είχε έρθει ο κύριος Πρωθυπουργός για να μας τιμήσει. Ο κύριος Σιμίτης ήταν εκεί? Ναι. Εκεί την ώρα του σεισμού? Την ώρα του σεισμού όχι. Όταν είχε τελειώσει όλη η εκδήλωση, ο κύριος ο Πρωθυπουργός είχε έρθει περίπου κατά τις 1 η ώρα, η όλη διαδικασία πήρε κάποιο χρόνο. Κατά τις 3 παρα 5, ενώ είχαμε τελειώσει τα πάντα και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, εκείνη τη στιγμή με βρήκε ο σεισμός στο γραφείο μου. Αμέσως δόθηκε εντολή εκένωσης των σταθμών, τα οχήματα όλα να βγουν σε διασπορά, διότι... Βγήκανε στους δρόμους περιμένοντας εντολές τα οχήματα. Φυσικά και για ένα επιπλέον λόγο, διότι αν είχαμε μια κατάρρευση στα πυροβεστικά καταστήματα, θα εγκλώβιζαν μέσα όχι μόνο πυροβέστες αλλά και τον εξοπλισμό και θα μπορούσαμε να προσφέρουμε. Και εκεί τι θα κάναμε χωρίς τους πυροσβέστες? Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εντολές είναι: βγαίνουν όλα τα οχήματα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός καταστημάτων και από εκεί δίνονται εντολές που πρέπει να πάμε. Εμένα μου δόθηκε εντολή με την ομάδα μου να κατευθυνθώ στο εργοστάσιο Παπουτσάνη. Δεν έφτασα ποτέ εκεί, διότι καθοδόν υπήρχαν δεκάδες τα σήματα και βρέθηκα τα ΤΟΥΙΟ 131 που ήταν το περιστατικό με τα τρία παιδάκια και με τον θύμα του Πολυκαδιώτη. Και από εκεί ξεκίνησε η όλη μου. Βρίσκεστε εκεί λοιπόν και αντικρίζεται ένα χάος, φαντάζομαι. Μια γκρεμισμένη πολυκατοικία, μια γκρεμισμένη οικοδομή. Ένα γκρεμισμένο τετραόροφο κτίριο. Και πρέπει να απεγκλωβίσετε ανθρώπους. Πώς μαθαίνετε ότι υπάρχουν και ποιοι άνθρωποι υπάρχουν μέσα? Κοιτάξτε, βασικό για να δουλέψουμε σωστά είναι η σωστή πληροφόρηση. Αν έχουμε σωστή πληροφόρηση, δηλαδή ποια άτομα είναι εγκλωβισμένα, σε ποιον όροφο είναι εγκλωβισμένα, πώς είναι το σχέδιο του κτηρίου, ενεργούμε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Αυτό έγινε. Είχατε τη σωστή πληροφόρηση έγκαιρα σχετικά? Ναι. Την είχατε από γείτονες, ναι, από το πολιτικό? Από οικείους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν εκτός η μητέρα των παιδιών, η σύζυγος του. Α, μάλιστα. Και το σχέδιο της οικοδομής, ορίστε, το σχέδιο, την κάτωψη της οικοδομής, πώς την ήρθε στα χέρια σας? Μας το έδωσαν εκείνη τη στιγμή η ένοικη της πολυκατοικίας. Και ξεκινάτε λοιπόν αυτό το δύσκολο έργο. Πώς νιώθει εκείνη τη στιγμή ο πυροσβέστης όταν έχει τον όγκο των ερειπίων μπροστά του και πρέπει να βγάλει ζωντανούς ανθρώπους? Ο πυροσβέστης, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης απεγκλωβισμού, νιώθει, και ειδικότερα ο επικεφαλής, διώχνει πάρα πολύ πιεσμένος, διότι πρέπει πρώτον οι σωστές εκτιμήσεις του, οι οποίες δεν παίρνουν και χρόνο, είναι θέμα δευτερολέπτων, έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια του θύματος, αλλά και με την ασφάλεια των διασωστών. Καταλαβαίνετε ότι μία λάθος εκτίμηση, μία κατάσταση, μπορεί να επιφέρει και το θάνατο του ιδίου, των διασωστών, αλλά και του θύματος. Το ζήσαμε και στην περίπτωση αυτή, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Μία μετασεισμική δόνηση, μία μη σωστή ανάρσηση ή και μη σωστή υποστήλωση κάποιων μελών της οικοδομής, θα μπορούσε να επιφέρει και... Θέτησε εκείνον την ζωή ακόμη και των διασωστών. Ευτυχώς δεν είχαμε. Είχαμε μόνο μικροτραυματισμούς, έχω την εντύπωση. Αυτό ήταν επόμενο. Όταν κάνεις τέτοιου είδους επιχειρήσεις, συμμετέχει τόσο πολύς κόσμος και τόσες πάρα πολλές διεισδύσεις, είναι επόμενο να έχεις και μικροτραυματισμούς. Τώρα είναι μια ερώτηση που φαντάζομαι σας την έχουν κάνει πάρα πολύ. Πώς νιώθει ο πυροσβέστης όταν βγάζει ζωντανό ένα παιδί ή έναν άνθρωπο μέσα από τα ερείπια? Κοιτάξτε να δείτε, τα συναισθήματα δεν περιγράφονται. Εμείς κατά τη διάρκεια της διάσωσης προσπαθούμε να μην δείχνουμε τα αισθήματά μας. Πολλές φορές μας βλέπετε και στην τηλεόραση που δείχνουμε να γελάμε, να λέμε κουβέντες. Δεν είναι αυτό το πραγματικό μας πρόσωπο. Το πραγματικό μας πρόσωπο είναι όταν επιτυγχάνουμε ή αποτυγχάνουμε και δίνουμε το ξέσπασμα
όταν τελειώνει η επιχείρηση. Αυτό νομίζω το έχουν δείξει πάρα πολλοί πυροσβέστες. Έχετε κλάψει ποτέ? Πάρα πολλές φορές. Σε τέτοιες στιγμές? Πάρα πολλές φορές. Πολλές φορές, ε. Πάρα πολλές φορές. Αλλά εξηγώ, όταν τελειώνει η επιχείρηση, πάρα πολλές κλαίμε από χαρά και, άλλες φορές κλαίμε από θλίψη. Λογικό είναι. Αλλά λέτε, κρατάτε το έχουμε ζήσει αυτό, το ζήσαμε στο Αίγιο όταν δεν μπορέσαμε να διασώσουμε την γιαγιά του Ανδρέα. Και αφού την είχαμε βγάλει μετά από 10 λεπτά. Του Μπογδανού. Μάλιστα, ναι. Μετά από 10 λεπτά, αφού κάναμε μεγάλη προσπάθεια ορών, μετά από 10 λεπτά, όταν τη βγάλαμε και πήγε στο νοσοκομείο, πέθανε. Κρίμα. Λέτε όμως ότι κρατάτε τα συναισθήματά σας, φαντάζομαι, για να μην πέσει ψυχολογικά και η ομάδα και η τριγύρω, κυρίως οι συγγενείς. Και... Ακριβώς. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Αν δεν τα κρατούσαμε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε. Η συνεργασία με τα ξένα συνεργεία? Η συνεργασία με τα ξένα συνεργεία, εδώ εγώ ήμουν σε άλλους τομείς και δεν είχα επαφή. Mm-hmm. Από ό,τι έμαθα ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή. Αλλά και σε άλλες αποστολές που έχω πάει και στην Αρμενία και στο Κάιρο και στην Τουρκία δύο φορές, οι άνθρωποι που δουλεύουν για τον ίδιο σκοπό δένονται μεταξύ τους. Δεν και υπάρχουν είναι λογικό, διαφορές. Ναι. Και είναι λογικό. Πάντως η ΕΜΑΚ, κύριε Γεωργιάκο, πρέπει να είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Συγκρινόμενη με άλλα αντίστοιχα συνεργεία του κόσμου. Η ΕΜΑΚ είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Εδώ θα ήθελα να μου δοθεί ευκαιρία να διευκρινίσω ότι αυτό που είπα και στην αρχή, η πρώτη και η δεύτερη ΕΜΑΚ έχουν 180 άτομα. Όλοι όλο το βάρος δεν μπορεί να το σηκώσει 180 άτομα. Δεν είναι το άπαν ένας πυροσβέστης ΕΜΑΚ. Διότι ακούω, για οποιονδήποτε πυροσβέστη παρουσιάζεται εκεί και κάνει μια διάσωση ή βοηθάει, τον χαρακτηρίζουν άντα της ΕΜΑΚ. Ενώ δεν είναι έτσι. Και δεν είναι το άπαν οι πυροσβέστες. Αδικούμε μάλλον το σύνολο των πυροσβεστών. Πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολύ και υπάρχει, αν θέλετε, έχει δημιουργηθεί και μια, ας το πούμε, μια παρεξήγηση, θα το έλεγα. Όχι, δεν είναι κακό αυτό, πράγματι. Μια κρία απέναντι των άλλων πυροσβεστών. Απλώς συνηθίσαμε, ξέρετε, να κουβεντιάζουμε για άνδρες της ΕΜΑΚ. Δεν είναι τυχαίο που με ρωτάνε εμένα, εσείς που υπηρετείτε, στην ΕΜΑΚ ή στο πυροσβεστικό σώμα? Λες και είναι ξεχωριστά σώματα. Λέτε ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Mm-hmm. Ενώ η ΕΜΑΚΑ είναι μια ειδική υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος. Τίποτα. Η ευχή μας είναι να μην χρειαστούμε ποτέ την ΕΜΑΚ για τέτοιες καταστροφές, για τέτοιες συμφορές. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα την χρειαστούμε γιατί είμαστε στη συμμαγενή χώρα. Ναι. Αλλά να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα όλοι. Και δεν ξέρω, χρειάζεται η πυροσβεστική κάποια παραπάνω εφόδια? Λείπει προσωπικό, λείπουν μέσα? Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτεία τα τελευταία χρόνια έχει εξοπλίσει το πυροσβεστικό σώμα και με την ανάδοση δασοπυρός, αλλά και παλαιότερα, με δισεκατομμύρια. Βέβαια, τέτοιου είδους καταστροφές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα υπάρχοντα μέσα. Πρέπει συνέχεια να παίρνουμε και άλλα. Στο Αίγιο, που ήταν ουσιαστικά δύο περιστατικά, ήταν το ξενοδοχείο και η πολυκατοικία, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Τώρα υπήρξε πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν τόσα πολλά συνεργεία να είναι εξοπλισμένα. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Θα δούμε τώρα το θέμα με τις νέες παρτίδες με τα χαλασμένα τρόφιμα που ανακάλυψαν οι υπεύθυνοι των Δήμων του Περιστερίου και του Νέου Ηρακλείου. Ευτυχώς αυτή τη φορά τα τρόφιμα που ήθελε να διοχετεύσει στους σεισμοπαθείς ο κ. Δελιολάνης δεν έφτασαν τελικά στα τραπέζια των καταβλισμών. Ο κ. Δελιολάνης, υπεύθυνος του κέτερινγκ, συνελήφθη και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αυτή είναι η βοήθεια για τους ανθρώπους εκείνους που έχουν μείνει στο δρόμο μετά τον καταστροφικό σεισμό. Φαγητό που έχει αλλοιωθεί και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταναλωθεί. Θύματα όχι μόνο του σεισμού αλλά και κάποιων επιτίδιων κερδοσκόπων. Στο κλειστό γυμναστήριο του Νέου Ηρακλείου φιλοξενούνται 200 σεισμοπαθείς. Έμειναν άφωνοι όταν διαπίστωσαν ότι το βραδινό τους φαγητό ήταν χαλασμένο. Ήταν όλα ξυνισμένα. Δηλαδή και ο κόσμος που έτρωγε έκανε μετό, διάρρεια και τέτοια, όλα απ' όλα. Ο Ερυθρός Σταυρός είχε πληρώσει την εταιρεία Κέτερινγκ Δελιολάνης για αυτές τις μερίδες φαγητού, οι οποίες τελικά κατέληξαν στα σκουπίδια. Όσο για τους άστεγους, έμειναν μυστικοί. Όπως είπαστε τώρα, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα. Αλλά θα συνεχίσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Θα προτιμήσουμε να τρώνε στερεή τροφή, ξηρά τροφή και όχι κέτερινγκ. Για όσο χρειαστεί όποιες μερίδες ανθρώπων, ομάδες ανθρώπων, προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία τους.
Θύματα ασυνείδητων και σεισμοπαθείς του Περιστερίου. Το φαγητό που τους προμήθευσε η εταιρεία Δελιολάνης ήταν ακατάλληλο. Στη διαπίστωση έκαναν οι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι και ειδοποίησαν τον Δήμαρχο Περιστερίου, Θόδωρο Δημητρακόπουλο. Είναι υποχρεωμένη κάθε εταιρεία, το κάθε κέντρο, να τα φέρει ασφαλέστατα τα τρόφιμα και να είναι και φρέσκα και νόστιμα και να τα φέρει μέχρι το Δήμο. Από τον αγορανομικό έλεγχο που έγινε στον καταβλισμό του Περιστερίου προέκυψε ότι 100 κιλά ψημένου κοτόπουλου είχαν χαλάσει. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας όμως λένε ότι το φαγητό ήταν σε άριστη κατάσταση και πως προφανώς δεν συντηρήθηκε σωστά. Να αντιληφθούν οι κύριοι που παρέχουν αυτό το συσίτιο, που μας το προμηθεύουν, να συνειδητοποιήσουν ότι μέσα στην κερδοσκοπία της στιγμής δεν μπορούν να το αναθέτουν, όπως συνέβη και με τον κύριο Δελιολάνη δυστυχώς. Εγώ θα τους πω υπεργολάβους. Ο υπεύθυνος της εταιρείας, Γιώργος Δελιολάνης, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα αγορανομίας. Ο Ερυθρός Σταυρός, μάλιστα, θα καταθέσει σε βάρος του και μηνυτήρια αναφορά. Όσο για αυτούς τους ανθρώπους, εξακολουθούν να ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά. Για να σταθούν και πάλι στα πόδια τους, χρειάζονται ουσιαστική βοήθεια. Και σίγουρα δεν είναι η ευκαιρία για να πλουτίσουν κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι τα προβλήματά τους. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα των σεισμοπαθών στις σκηνές. Είχαμε και τις νεροποντές τις χθεσινές. Η Αθανασία Νεζάκη βρίσκεται στο Μενίδη και την καλημερίζουμε και πάλι. Καλημέρα και πάλι, Θανάση, λοιπόν, από εμάς, εδώ από τον καταβλισμό του Μενιδίου, απέναντι ακριβώς από το Δημαρχιακό Μαγάρο. Να δώσουμε κατευθείαν το λόγο στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Κοντά μου είναι κάποιες κυρίες, είναι μητέρες, ζουν με την οικογένειά τους κάποιες από τις σκηνές, μαζί με τα παιδιά τους, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς. Να τους δώσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως το λόγο. Έχουν αρχίσει οι κακές καιρικές συνθήκες, δυστυχώς, νεροποντές, πρώτες βροχές, φθινοπορεινές. Πώς είναι τα πράγματα εδώ στον καταβλισμό? Είναι αρκετά δύσκολα, μπορώ να πω, όταν αρχίζουν οι βροχές, γιατί ειδικά εδώ οι σκηνές που έχουν στηθεί είναι από τις πρώτες σκηνές και στηθήκανε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Το έδαφος ήταν άσχημο, ήταν οι πρώτες ανάγκες εδώ να καλυφθούν, οι πρώτες ανάγκες οι δικές μας που είχαμε βγει από τα σπίτια μας εδώ που είμαστε κοντά. Και δεν είναι καλό το έδαφος κάτω, με αποτέλεσμα το νερό να μπαίνει μέσα. Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή, ή να αντικατασταθούν ή να διορθωθούν. Δεν ξέρω τι, να πέσει κάποιο χαλίκι εδώ, δεν ξέρω τι θα ήταν αυτό που θα διευκόλυνε πιο πολύ. Αθανασία, πόσο μπορούν να αντέξουν οι άνθρωποι στις σκηνές? Ακριβώς αυτό που ρωτάω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και το ζητούμενο βέβαια είναι να, όσο δυνατόν το συντομότερο, να εγκαταλείψουν τις σκηνές, να βρεθούν αυτά τα προκάτ, τα σπίτια για να μπουν μέσα. Θέλω να σας πω καταρχάς ότι η κυρία που είναι δίπλα μου, κυρία Ελένη, έχει επιστροφή. Ακούσατε την ερώτηση. Ναι, εσείς, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Μέσα στις σκηνές με τα μωρά, παιδιά, πόσο θα μπορέσει να συνεχιστεί αυτό? Τι να σας πω τώρα. Όσο αντέξουμε. Όσο αντέξουμε. Βέβαια, αν γίνει κάποια αντικατάσταση, αν διορθωθεί ο χώρος και χρειαστεί, όσο αντέξουμε. Αλλά το καλύτερο είναι να αντικατασταθούν. Είναι φοβερά τα προβλήματα. Κυρία Ελένη, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Γι' αυτό ακριβώς ρωτώ, διότι εσείς λέτε και δείχνει και μεγαλοψυχία αυτό, ότι τι καλό είναι να βάλουν χαλίκι όσο αντέξουμε. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Όταν έχετε παιδιά, μικρά παιδιά και πλακώσουν τι τα κρύα τώρα, μην κουβεντιάζουμε. Δεν γίνεται να μείνετε στις σκηνές. Το ξέρω, κυρία Αθανασιάδη, αλλά καλό είναι να μην ψώνουμε και τους τόνους, γιατί είναι κακό για όλους μας. Σας τιμά πολύ αυτό και η στάση σας, παρότι χάσετε το σπίτι σας, να λέτε να μην ψώνουμε τους τόνους. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά μπορώ να μπαίνω έστω και με φόβο, να μπαίνω, βγαίνω στο σπίτι και να, για κάποιες σοβαρές ανάγκες. Αλλά τα παιδιά? Τα παιδιά ήταν γαντζωμένα πάνω μας χθες το βράδυ όταν μπήκαμε. Εμείς οι μεγάλοι κοιταζόμασταν ο ένας με τον άλλον, τα παιδιά το καταλαβαίνανε. Και τι να σας πω τώρα. Πάντως ο κύριος Λαγιώτης και οι αρμόδιοι υπουργοί, κυρία Ελένη, έχουν δώσει ένα χρονοδιάγραμμα. Είπαν ότι το αργότερο, πριν από μια εβδομάδα μάλιστα το είπαν, το αργότερο σε 8 εβδομάδες, σε λιγότερο δηλαδή από τώρα που μιλάμε, από 2 μήνες, θα πρέπει να μην υπάρχει ούτε ένας κινήτης. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πιέσετε και εσείς προς αυτή την κατεύθυνση, όλοι μας να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και το γρηγορότερο, γιατί να μην περάσουν καν 2 μήνες. Όχι, ούτε ένας μήνας δεν πρέπει να περάσει. Το καταλαβαίνω αυτό. Τι να σας πω. Να ρωτήσουμε και την άλλη, κυρία Θανάση. Ζείτε κυριολεκτικά μέσα στις λάσπες. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα πια με τις βροχές, είναι πολύ άσχημα. Αυτό είναι αλήθεια. Βλέπετε, έχουμε κάνει κατασκευές εδώ, τουλάχιστον να μπορούμε να πατάμε κάπου, να μην πηγαίνουμε μέσα στις λάσπες. Όσο και να πατήσεις, μέσα γεμίζει πάλι λάσπη. Έχει που έχει το χώμα μέσα, δεν είναι κάτι σαν χαλίκι. Πατάμε και εδώ, γίνεται. Έχουμε παιδιά, ένας πάει λύκειο, άλλος πάει δημοτικό.
έχουμε προβλήματα και στα σχολεία. Τα σχολεία τους δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Όχι ακόμα. Λένε την άλλη Δευτέρα. Αθανασία, να σας διακόψω για ένα λεπτό μόνο. Ναι, ναι. Να δούμε τι γίνεται με το θέμα της ΣΥΤΙΣ. Επειδή έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ανδρέα Μαρτίνη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ρώτησε αν θέλει τις κυρίες εκεί να δούμε αν υπάρχει πρόβλημα και στο Μενίδη, αν υπήρξαν κρούσματα, και να δώσουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Μαρτίνη. Βεβαίως. Ρωτά κύριο Αθανασιάδης, υπάρχει πρόβλημα με τη ΣΥΤΙΣ. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα για μολυσμένα τρόφιμα τα οποία μοιράζονται. Αν είχαμε κρούσματα και στο Μενίδη. Υπήρχαν τέτοια κρούσματα εδώ στο Μενίδη ή όχι? Για μολυσμένα εδώ τουλάχιστον που μας δώσαν δεν ξέρω. Αλλά δύο φορές μας έδωσαν φαγητό, ολοκληρωμένο φαγητό για να φάνε παιδιά και τα υπόλοιπα ήταν κονσέρβες. Υπάρχει τέτοια πτυχή του προβλήματος, ότι δεν υπάρχει σύντηση. Για να δούμε λοιπόν. Η σύντηση δεν γίνεται εδώ. Μόνο τις δύο πρώτες μέρες, όπως είπε η κυρία, διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν καλό το φαγητό και δεν το δώσαμε ούτε στα παιδιά. Από εκείνη την ημέρα δεν ξαναδόθηκε φαγητό, τουλάχιστον μαγειρεμένο φαγητό να δώσουμε στα παιδιά. Να πάμε λοιπόν για λίγο στον κύριο Μαρτίνη, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλή σας ημέρα. Κύριε Μαρτίνη. Ναι, δεν σας ακούω καλά, βέβαια. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να ξεκινήσω από το τελευταίο που μας είπαν οι κυρίες εκεί στο Μενίδη, ότι στους καταβλισμούς τους εκεί δύο μόνο φορές έφτασε φαγητό. Και δεν είναι κάτι το οποίο απαιτούμε βεβαίως μόνο από τον Ερυθρό Σταυρό προς Θεού. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι δεν φτάνει φαγητό εκεί. Θα έπρεπε να ήξερα εάν ζουν οι κυρίες σε κάποιον οργανωμένο καταβλισμό. Σε οργανωμένο ζουν, το βλέπουμε. Σε ποιον. Αθανασία, σε ποιο καταβλισμό. Είναι ακριβώς απέναντι από το Δημαρχιακό Μάγαρο. Είναι ο καταβλισμός απέναντι από το Δημαρχείο, κύριε Μαρτίνη. Αποκλείεται. Σας διαβεβαιώ εγώ. Μπορεί λοιπόν η κάμερα να γυρίσει, Θανάση, να δούμε ακριβώς το Δημαρχιακό Μάγαρο αυτή τη στιγμή. Σύμφωνη. Καταλαβαίνω. Λέτε σε μια πλατεία εκεί απέναντι στο Μενίδη. Έχω πάει πολλές φορές άλλωστε και έχω συνεργαστεί. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τις συζητήσεις και τις υποδείξεις της Δημοτικής Αρχής, κάθε μέρα πηγαίνουν πάνω από 6.000 μερίδες catering, ζεστού φαγητού. Και ευτυχώς στο Μενίδη δεν υπήρχε κανένα κρούσμα αλλίωσης τροφής. Ευτυχώς εκεί δεν υπήρξε. Κύριε Μαρτίνη, φτάνει σε όλους τους καταβλισμούς το φαγητό? Κοιτάξτε, γιατί είδαμε αρκετά εκεί στο Μενίδη. Θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο επιφυλακτικός, μήπως εσείς τα στέλνετε και δεν ξέρω, δεν μοιράζονται σε όλους τους καταβλισμούς? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κλιμάκια που ξεκινάνε από το γήπεδο του Αχαρναϊκού. Ναι. Βεβαίως το στρατόπεδο του Καποτά καλύπτεται και από το στρατό. Στα δικά μας κλιμάκια αποτίθεται το φαγητό που δίνει η πολιτεία μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι μερίδες έχουν προσδιοριστεί από τη Δημοτική Αρχή. Ναι, ναι. Και δικά μας επίσης υποκλιμάκια, αν θέλετε, μοιράζουν σε όλους τους επιμέρους καταβλισμούς. Εάν είναι κάποιος σκηνίτης, ας το πούμε, χωρίς να έχει καταγραφεί ούτε στα δικά μας κλιμάκια ούτε. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Εκεί θα έχει πρόβλημα. Καλά, ας μην μείνουμε τόσο στο τι έγινε. Να δούμε από εδώ και πέρα να έχουν φαγητό και αυτοί οι άνθρωποι, διότι έχουν πρόβλημα. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε καμία δυσκολία να δίνουμε φαγητό, αρκεί να υπάρχει μια καταγραφή, να ξέρουμε πόσες μερίδες παραγγέλνουμε σε κάποιον. Αλλά και από την πλευρά των συνανθρώπων μας που υποφέρουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση, να μην τρώνε φαγητό επιπλέον το οποίο το στερούν από κάποιον άλλον. Και κυρίως μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει όλους η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να διαβιώσουν όλο αυτό το διάστημα σε οργανωμένους καταβλισμούς. Όχι μόνο για το φαγητό, ναι, αλλά για να μπορούν να υπάρξουν και οι υποδομές εκείνες που κάνουν ανθρώπινη την δύσκολη έστω ζωή. Σωστό. Σωστό, πάντως δείξτε λίγο μεγαλύτερη προσοχή, μήπως υπάρχει πρόβλημα όντως εκεί στο Μενίδη, γιατί οι άνθρωποι λένε ότι πήραν δύο φορές. Είμαστε στη διάθεσή τους, υπάρχει εκεί πέρα δίπλα η κυρία Μαυράκη, ονομαστικά μιλάω, η επικεφαλής. Εδώ βλέπουμε και τη σκηνή του Ερυθρού Σταυρού. Με συγχωρείτε. Βλέπουμε και τη σκηνή του Ερυθρού Σταυρού εδώ. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Μαρτίνη, πόσο σίγουροι είμαστε τώρα ότι από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε πάλι τέτοια κρούσματα? Εννοείται με αλλοιωμένες τροφές και φαγητά και μερίδες. Όσο συνειδητοποιούν οι αντίστοιχοι επιχειρηματίες ότι δεν πρόκειται να κλείσουμε εμείς τα μάτια. Έτσι. Όσο σπουδαίος και να είναι κανένας, η φίρμα ή οτιδήποτε, γιατί και αυτό ελέγχθηκε. Σωστό. Και ότι οι αρχές, οι αρμόδιες για τον έλεγχο και εμείς που έχουμε την ευθύνη για την διανομή του φαγητού, δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια. Ένα επιπλέον θα κάνουμε. Θα έχουμε δώσει την πληροφόρηση και τις οδηγίες και στο κοινό, σε όλο το κοινό, ώστε να μην ανοίγει άκρητα ένα πακέτο και να το τρώει, και είμαστε στη διάθεσή του, και εκεί είναι το θέμα των κονσερβών που ενδεχομένως λέει η κυρία, γιατί όταν εμείς το καταλάβουμε και κρίνουμε ακατάλληλο το φαγητό, βεβαίως δεν τους αφήνουμε μυστικούς, αλλά το υποκαταστούμε με
με κονσέρβες. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα, κύριε Μαρτίνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό προσπαθώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ, καλημέρα. Επιστρέφουμε εκεί στην Αθανασία Νεζάκη. Ήθελα να ακούσουμε, ναι, ήθελα να ακούσουμε τα παιδιά εκεί, τα οποία νομίζω θα έπρεπε να είναι στο σχολείο. Βεβαίως, θα μπορούσαν και εκείνα να μας πούνε δύο λόγια. Βέβαια, ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που πιστεύω ότι θα έπρεπε να αναφερθεί, το έχουμε ακούσει άλλωστε και σε άλλους καταβλισμούς τις τελευταίες ημέρες, δεν υπάρχουν τουαλέτες εδώ. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα ακόμη πολύ σημαντικό πρόβλημα. Τουαλέτες όχι, δεν υπάρχουν. Καμία. Καμία τουαλέτα, όχι. Μιλάμε για χημικές τουαλέτες. Τώρα υπάρχουν τουαλέτες μέσα του Δήμου, που στην ανάγκη σίγουρα θα πάμε. Αλλά είναι τόσος ο κόσμος εκεί που. Πόσος κόσμος είναι εκεί, κυρία Ελένη? Εδώ στο καταβλισμό του. Ναι, ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό σχετικά με τον καταβλισμό. Δεν μας έχουν ονομάσει οργανωμένο καταβλισμό. Ενώ είμαστε πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλές σκηνές εδώ. 47 σκηνές. Γι' αυτό δεν φτάνει είναι... φαγητό, λοιπόν. Εκεί. Μπράβο. Έτσι πιστεύω πως δεν φτάνει γι' αυτό το λόγο φαγητό εδώ πέρα. Και κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό. Το πρόβλημα είναι να ονομαστείτε καταβλισμός, ενώ είστε καταβλισμός. Είμαστε καταβλισμός, αν είναι τόσο. Παράδοξα, σκηνές, είναι πραγματικά παράδοξα πράγματα. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι και κάτω από τα σπίτια τους γύρω-γύρω εδώ που υπάρχουν στις σκηνές. Το καταλαβαίνω ότι εκεί και τα προβλήματα είναι μεγάλα. Δεν ξέρω τι να πει. Λέει το ένα πρόβλημα και αυτομάτως προκύπτουν 1000. Καλό κουράγιο εσείς να ξέρετε ότι εμείς είμαστε συνεχώς δίπλα σας και ό,τι σας πρόβλημα υπάρχει, όσο μπορούμε θα βοηθούμε να λύνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλο τον κόσμο που βοηθάει και είναι μεγάλη βοήθεια του κόσμου. Πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν ξέρω τι να πω περισσότερο. Και ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα θα τελειώσουν εδώ. Να είστε καλά και εμείς το ευχόμαστε μέσα από την ψυχή μας. Να ακούσουμε και ένα-δυο παιδάκια, Αθανασία. Βεβαίως, να ρωτήσουμε λοιπόν. Να ρωτήσουμε τη μεγαλύτερη. Εσένα πώς σε λένε? Ευθυμία. Ευθυμία, εσύ τι τάξη πας? Τώρα θα πω Δευτέρα. Δεν πήγαινες όμως ακόμη σχολείο? Όχι. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα πας, ναι. Λοιπόν. Έχει χαλάσει αρκετά το σχολείο σου, έχει ζημιές? Εμείς συγκεκριμένα δεν έχουμε πάει να το δούμε μέσα. Απ' έξω ρογμές έχει. Συνηθισμένα νομίζω εγώ πως έχει. Πώς περνάς εδώ στον καταβλισμό? Δυστυχώς χάσαμε τη σύνδεσή μας με το Μενίδη. Έτσι κι αλλιώς ολοκληρώθηκε στο σημείο αυτό η πρώτη σας ενημέρωση. Ακολουθεί το νοηματικό δελτίο με τη Σοφία Ρομπόλη και οι πρωινές διαδρομές που σήμερα θα ασχοληθούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αλλά και με την υπόθεση του Μυραίου Φάλκον. Καλεσμένοι του Κωστή Παρά, ο πρόεδρος του ΟΣΚΟ, ο κ. Σκαμνάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Καλός και ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο κ. Γεωργαράκης, αλλά και ο πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνικών Αεροπλάνων Ολυμπιακής Αεροπορίας, ο κ. Δημήτρης Καλιάνος. Από εμάς ευχές για μια όμορφη μέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Υπό την φόρτιση των καταστροφικών σεισμών ξεκινά σήμερα η σχολική χρονιά. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή και λίγο μετά τον ήχο του κουδουνιού θα πληροφορηθούν πολλοί μαθητές εάν μπουν στις αίθουσές τους ή αν θα αναβληθούν τα μαθήματα. Στους Δήμους και τις Δημαρχίες έγιναν συσκέψεις έως αργά τη νύχτα στην προσπάθεια να βρεθεί λύση στην στέγαση των μαθητών, ενώ από τα 2.285 σχολικά κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα ήδη τα 465. Εν τω μεταξύ, χθες ο κύριος Αρσένης επισκέφθηκε τους μαθητές στους καταβλισμούς και τους μοίρασε στυλό και τετράδια. Τις σεισμόπληκτες περιοχές θα επισκεφτεί σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, ενώ το απόγευμα θα έχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους αρμόδιους υπουργούς για το θέμα των σεισμών. Εικόνα τσαλακωμένου χάρτη παρουσιάζει η Αττική κάτω από το έδαφος, εκεί που δεν φτάνει το ανθρώπινο μάτι. Ο καταστροφικός σεισμός της 7 Σεπτεμβρίου έφερε στην επιφάνεια ρήγματα που μέχρι στιγμής ήταν άγνωστα ακόμη και στους σεισμολόγους. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο υπεύθυνος της εταιρείας Catering Γιώργος Δελιολάνης, μετά την αποκάλυψη ότι διοχέτευε σε σεισμοπαθείς του Νέου Ηρακλείου και του Περιστερίου εκατοντάδες μερίδες αλλοιωμένου φαγητού. Τα τρόφιμα είχε αγοράσει ο Ερυθρός Σταυρός, οι υπεύθυνοι του οποίου θα προχωρήσουν σε μήνυση εναντίον του επιχειρηματία. Ο 7ος νεκρός προσθέθηκε στον κατάλογο των θυμάτων του Μοιραίου Φάλκον. Ο εικονολήπτης της ΕΡΤ, Παναγιώτης Πούλος, έχασε χθες τη μάχη με τη ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου, η κηδεία του οποίου θα γίνει σήμερα στις 4 το απόγευμα στην Παιανία.
Στην ίδια μονάδα νοσηλεύεται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Γιάννου Κρανιδιώτη, Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Μεγάλη ταλαιπωρία έζησαν χθες όσοι μένουν σε σκηνές από την ξαφνική νεροποντή. Πολλά αντίσκηνα πλημμύρισαν, ενώ καταβλισμοί μετατράπηκαν σε γήπεδα γεμάτα λάσπη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Λαλιώτης δηλώνει ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα στηθεί ο πρώτος οικισμός με 130 λιόμενα στο Δήμο της Μεταμόρφωσης, ενώ υπολογίζεται ότι τους δύο προσεχείς μήνες θα ολοκληρωθεί η διάθεση 4.000 λιωμένων στις σεισμόπληκτες περιοχές. Μεγάλη συναυλία με γνωστούς καλλιτέχνες διοργανώθηκε χθες το βράδυ στο θέατρο Νταμάρι της Θεσσαλονίκης με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τους σεισμοπαθείς. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης να συμπαρασταθεί στους σεισμόπληκτους του Λεκανοπεδίου, ανταποδίδοντας την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σήμερα ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστη Στεφανόπουλο. Τα μεσάνυχτα έληξε το τελεσίγραφο που είχε θέσει το ΝΑΤΟ στον απελευθερωτικό στρατό του Κωσυφοπεδίου, προκειμένου τα μέλη του να παραδώσουν τον οπλισμό και τις στρατιωτικές στολές τους. Σύμφωνα με το σχέδιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο ΟΥΤΣΕΚΑ, με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, θα μετατραπεί σε ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Το μικρό πρόβλημα που είχε στο πόδι η 14χρονη Ελισάβετ δεν της άφησε περιθώρια να αντιδράσει. Όταν, παίζοντας αμέριμνη με τις φίλες της και το αδελφάκι της, στις γραμμές του τρένου λίγο έξω από την Ξάνθη, εμφανίστηκε η αμαξοστοιχεία του Intercity. Το μόνο που πρόλαβε να κάνει είναι να διώξει τα άλλα παιδιά. Τραγική φιγούρα, ο πατέρας της, που πριν από λίγο καιρό είχε χάσει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και τη γυναίκα του. Νέα έκρηξη χθες σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο κέντρο της Μόσχας. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν μόνο για 2 τραυματίες, ενώ τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων διευκρινίζουν πως δεν πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά για έκρηξη φιάλης υγραερίου. Η είδηση ήρθε να προσθεθεί στην ήδη μεγάλη ανησυχία που έχουν προκαλέσει στους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας τα αλλεπάλληλα τρομοκρατικά χτυπήματα, με περισσότερα από 300 ανθρώπινα θύματα. Στον κρυό της Πάρου ιδρύθηκε προχθές το βράδυ η Ένωση Φίλων της Βρετανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Ψυχή της όλης προσπάθειας, ο γιατρός Απόστολος Πολυζωίδης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η γραμματέας της Βρετανικής Επιτροπής, ο Βρετανός βουλευτής Έντιτο Χάρα και Υπουργός Πολιτισμού Ελισάβετ Παπαζόη. Επίτιμη πρόεδρος της Ένωσης ανακηρύχθηκε η Νάνα Μούσχουρη. Καιρός. Για σήμερα Δευτέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ τελείωσε το δελτίο κοφών από την τηλεόραση του Sky. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και αύριο πάλι μαζί γύρω στις 9. Καλή σας ημέρα.